Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Μακεδονίας διακονεί η πρώτη και μοναδική γυναίκα ιερέα στη χώρα μας. Πρόκειται για την κυρία Δωροθέα Βακάλη. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Ο Γιώργος Ψάλτης πήγε στη Θεσσαλονίκη, συνάντησε τη γυναίκα ιερέα και μίλησε μαζί της. Ίσως μερικοί ανησυχήσουν. Πάντως είναι αλήθεια. Στη χώρα μας εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια υπάρχει γυναίκα ιερέας. Εκτελεί κανονικά τα ιερατικά της καθήκοντα και εμπνέει απόλυτα το σεβασμό του ποιμνιού της. Η κυρία Δωροθέα Βακάλη σπούδασε θεολογία και είναι σήμερα ιερέας στη γερμανόφωνη Ευαγγελική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Πώς αποφασίσατε να γίνετε ιερέας? Είχα έρθει το 1974 εδώ στην Ελλάδα. Είμαι παντρεμένη με τον σύζυγό μου, με έναν Έλληνα, και άρχισα να δουλέψω μετά τις σπουδές μου της θεολογίας στη Γερμανία εδώ για την Ευαγγελική Εκκλησία Γερμανογλώσσων. Έκανα ομάδες γυναικών, έκανα ένα διακονικό έργο. Μετά είδαμε ότι από Γερμανία δεν έστειλαν ιερεύς. Και εφόσον είχε όλες τις προϋποθέσεις, με πρότειναν από την ενορία, αλλά και εγώ το ήθελα, γιατί αγαπούσα τον κόσμο και ήθελα με πιο ευρύχωρο λειτουργήμα να είμαι κοντά τους. Κυρία Βακάλη, ξέρω ότι είσαστε παντρεμένοι, έχετε και δύο παιδιά. Πώς αντιμετώπισε ο σύζυγός σας το γεγονός αυτό ότι εσείς φόρεσατε τα άμφια και γίνατε ιερεύς? Ήταν πάντα όλα τα χρόνια πολύ κοντά μου στο έργο μου και με υποστήριξε, και νομίζω σαν οικογένεια το αντιμετωπίσαμε σαν κάτι πολύ φυσιολογικό. Και τα παιδιά μου, τότε η μεγάλη κόρη μου, το δέχτηκε. Περνώντας στο διατάφτα, θα ήθελα να μου πείτε πόσο δύσκολο είναι για σας να βρίσκεστε στην Ελλάδα, σε μια ορθόδοξη χώρα που η Ορθοδοξία έχει το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της, σε μια χώρα που η Ορθοδοξία δεν ευνοεί προς το παρόν, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, τις γυναίκες ιερείς. Πόσο δύσκολο είναι το έργο σας εδώ? Τότε που ήρθα εδώ το 1974 ήμουν νέα και ήμουν πολύ πρόθυμη για μετανάσταση, γιατί ήταν μια μετανάσταση. Ήξερα ότι θα πάω σε μια ξένη χώρα που και η θρησκεία και η κουλτούρα, η γλώσσα, όλα θα ήταν διαφορετικά. Και για αυτό το πήρα σαν μια απόφαση και το δέχτηκα, ότι αυτό θα αντιμετωπίσω. Αλλά με τα χρόνια κατάλαβα ότι και ο ελληνικός λαός είναι πολύ ανοιχτός, έτσι, όταν βλέπει σαν πρόσωπο, σε δέχεται και σε καταλαβαίνει. Είναι ένας λαός με πάρα πολύ συμπάθεια, και έτσι μπορώ να πω και μετά